Ο πύργος Χαροκόπου, η αλλιώς Κονάκη, η κατοικία της Μελίνας Μερκούρη και του Παναγή Χαροκόπου αναζητεί διασώστες. Αν και κατόρθωσε να διασωθεί από τις διάφορες θεομηνίες και τις πολεμικές συγκρούσεις του 20ου αιώνα, εν δείχνει να χάνει την άνηση μάχη με τον χρόνο και όχι μόνο. Το διατηρηταίο αυτό διαμάντι της Λάρισας βγαίνει σε πληστηριασμό στις 26 Σεπτεμβρίου και θα περάσει στα χέρια ενός νέου ιδιώτη με την τύχη του να αγνοείται. Η Δημοτική Αρχή επιχείρησε να έρθει σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και να περιέλθει ο πύργο στην κατοχή του Δήμου. Όμως οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Το θέμα του Χαροκόπου από παλιά ο Δήμος είχε ενδιαφερθεί. Είχε κάνει συζητήσεις ο Δήμαρχος ο ίδιος με τους ιδιοκτήτες. Ε, δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει κάποια συμφωνία γιατί τα οικονομικέ απαιτήσει ήταν πολύ μεγάλε. Τώρα μένει να το συζητήσουμε ξανά να δούμε τι γίνεται με τι νέε εξελίξει. Έπειτα από τι νέε εξελίξει, ο ίδιο ο Δήμαρχο θα επιχειρήσει και νέε διαπραγματεύσει με του ιδιοκτήτε, προκειμένου να βρεθεί λύση χωρί να χρειαστεί να πάρει μέρο ο Δήμο στον πληστηριασμό. Ο Δήμο Λαρισαίων δεν είναι δυνατόν να συμμετέχει σε μια ανοιχτή διαδικασία δημοπρασία, όπου το 500 γίνεται 600, από το 600 γίνεται 700 ή δεν ξέρω εγώ πού μπορεί να φτάσει. Ωστόσο, εμείς κάνουμε τις κινήσεις μας αυτή την εποχή με την Τράπεζα Πειραιός, ζητούμε από τα συναρμόδια Υπουργεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος να βοηθήσουν στην υπόθεση αυτή, προκειμένου να φτάσουμε εκτός δημοπρασίας, εκτός δημο... πληστηριασμού, σε μια συμφωνία με την Τράπεζα και να μπορέσει αυτό το ακίνητο να περάσει στο Δήμο της Λάρισας. Η σωτηρία του πύργου απασχόλησε πρόσφατα και τη Βουλή με την επερώτηση της βουλευτή του Πασόκ Κινάλ κυρίας Ευαγγελίας Λιακούλη και την απάντηση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη να λέει ότι αν και ο πύργος έχει ήδη χαρακτηριστεί ω έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ωστόσο ανήκει σε ιδιώτη και οι εργασίες αποκατάστασής του αποτελούν υποχρέωσή του.